Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Πρίσμα 91,6 σε μια μαραθώνια εκπομπή με συμπυκνωμένες πολιτικές εξελίξεις. Ξέρετε ότι φιλοξενούμε όλους τους επικεφαλείς και υποψηφίους στους συνδυασμούς για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Εκτιμώ ότι είναι πολύ κρίσιμο για εσάς που είστε σκεπτόμενοι πολίτες, για εσάς που θέλετε να ψηφίσετε με γνώμονα την ικανότητα, την προοπτική σε αυτόν τον τόπο, σε εσάς που είστε μακριά από τα προσωπικά ωφέλη, από την πολιτική συνδιαλλαγή, σε εσάς που θέλετε και πιστεύετε ότι κάτι μπορεί να γίνει για τον τόπο, τότε οι ομιλίες αυτές έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Αν τώρα ψηφίζετε με μια διαφορετική, παροχημένη λογική που ίσως έφτασε τον τόπο μας εδώ που τον έχει φτάσει, ίσως δεν βρείτε ενδιαφέρον συζητήσεις αυτές. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο ολοκληρώνεται και κορυφώνεται η προεκλογική περίοδος με την κεντρική ομιλία του Δημάρχου, του κ. Δρακονταϊδή και εκ νέου υποψήφιου στην κεντρική πλατεία στις 8:30, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ. Να τον καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Λευκάδας. Καλό απόγευμα, Δήμαρχε, τι κάνατε, πώς είστε? Καλό απόγευμα, μια χαρά εσείς. Πώς πάει η βιολογική κούραση, να ρωτήσω αρχικά, γιατί είναι δύσκολη αυτή η εβδομάδα. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι μαθημένος σε τέτοιου είδους διαδικασίες, άρα μπορώ να ελέγξω και την κούραση. Φυσικά υπάρχει κούραση, είναι αυτονόητο, νομίζω όμως ότι είμαι μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω λίγο να ξεκινήσω, Δήμαρχε, επειδή γράφτηκαν και βγήκαν ανακοινώσεις για την αναβολή του προχθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν να συζητηθεί και το θέμα των εξορίξεων και κάποια άλλα ζητήματα. Δεν υπήρξε απαρτία, υποθέτω και λόγω της προεκλογικής περίοδου, αλλά επειδή βγήκαν ανακοινώσεις, θα ήθελα λίγο να μου πείτε μια άποψη. Τι συνέβη, γιατί πραγματοποιήθηκε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο τη συγκεκριμένη ημέρα, όταν ξέρουμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών? Ναι, προφανώς όχι από λάθος. Ξέρετε, ο νόμος ορίζει ότι μέχρι τη λήξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, μέχρι 31 δηλαδή Αυγούστου, μπορούνται να συζητιούνται ζητήματα τα οποία να έχουν ένα χαρακτήρα κατά βάση έκτακτο, όταν πρέπει να αντιμετωπίσεις κάτι, είτε αυτό είναι γραφειοκρατικό είτε είναι τεχνικό. Εμείς λοιπόν ορίσαμε ένα συμβούλιο που έπρεπε να γίνει, διότι έχουμε υποβάλει και περιμένουμε την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, έπρεπε να πάρουμε για ένα θέμα μια συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό ήταν ο πιο σοβαρός λόγος που έγινε το Συμβούλιο και βεβαίως είχαμε και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τρέξουν στο Δήμο, έτσι και αλλιώς ανεξάρτητα των εκλογών. Εξαιτίας αυτού του λόγου λοιπόν βάλαμε Συμβούλιο, το οποίο Συμβούλιο δεν μπόρεσε να γίνει από έλλειψη απαρτίας. Θέλω να πω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων της, που πρόσκυνται ας πούμε στην σημερινή Δημοτική Αρχή, ήταν παρόντες, αν θυμάμαι καλά νομίζω 11. Μάλιστα. Ήταν και δύο συνάδελφοι, αν δεν κάνω λάθος, από τη μειοψηφία. Ναι. Και δεν μπορέσε να επιτευχθεί η απαρτία. Επειδή γράφηκε κάτι το οποίο είναι απολύτως αναλυθές, πρέπει να σας πω, αυτά τα 4,5-5 χρόνια είναι το πρώτο συμβούλιο, το πρώτο συμβούλιο, ξαναλέω, που δεν είχε απαρτία. Και εγώ το κατανοώ βεβαίως, λόγω και του γεγονότος ότι, όπως το λένε, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών και κάποιοι προφανώς ασχολούνται περισσότερο με αυτό, και αυτό είναι θεμητό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όλα τα άλλα είναι για κατανάλωση άλλου τύπου. Άρα λοιπόν δεν υπήρξε εσκεμμένη μια παρτία για να μην συζητηθούν θέματα και να μην ακουστούν πράγματα και τοποθετήσεις. Οπότε το διευκρινίζουμε, γιατί βγήκανε και ανακοινώσεις πάνω σε αυτό. Εάν επέλεξε η μειοψηφία να μην έρθει, γιατί παραλαμβάνω, εμείς είχαμε 11 υποψήφιους παρόντες από τη μεριά εννοώ. Ναι. Την προσκύμενη στη Δημοτική Αρχή, δεν μπορώ να ξέρω. Νομίζω όμως ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως σκοπιμότητα, αλλά γιατί να υπάρξει άλλωστε σκοπιμότητα, δεν καταλαβαίνω. Επειδή είναι ο λόγος δηλαδή να μην γίνει. Εμείς κάνουμε συμβούλια ακριβώς γιατί βιαζόμαστε να περάσουμε κάποιο θέμα. Από εκεί και πέρα δεν αντιλαμβάνομαι όλα όσα γράφονται. Επειδή υπήρξε η Επιτροπή, για την Επιτροπή των Κατοίκων. Για τις εξορίξεις. Ωραία. Και λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έρχεται κάποια επιτροπή για κάποιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχετε καταλάβει ότι είτε εγώ, είτε το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε εγώ τουλάχιστον να μιλήσω για την πλειοψηφία, δεν θέλω να μιλήσω για την πλειοψηφία, έχετε καταλάβει από αυτούς που κάναμε πίσω σε κάτι που, πώς το λένε, κάναμε παιχνιδάκια με τέτοιου είδους ζητήματα. Εδώ αντιμετωπίσαμε πολύ σοβαρότερα ζητήματα που αφαιρούσαν, για παράδειγμα, το θέμα των απορριμμάτων. Ήμασταν εκεί, μπροστά στους πολίτες, και αυτοί θα κρίνουν στο τέλος βέβαια. Επομένως δεν τίθεται τέτοια. Αυτές οι φοβίες
που ορισμένοι εκφράζουν μάλλον ανησυχία για άλλους λόγους, δείχνει και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Αναφέρομαι στις ανακοινώσεις και όλο, σε όλο αυτό που παίχθηκε, κυρίως από τη μεριά παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε τώρα με το προεκλογικό σας φυλάδιο, το οποίο μονοπόλησε, νομίζω, και συζητήθηκε όσο τίποτε άλλο και μάλιστα κατηγορήθηκε για από τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Ήταν ένα ολοκληρωμένο φυλάδιο που γράφει αναλυτικότατα όλες τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής, τα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί, πώς έχουν κοστολογηθεί, πώς έχουν οριμάσει, πώς πραγματοποιούνται. Από την άλλη όμως υπήρξαν και υπαινιγμοί για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το πολυτελέστατο φυλάδιο, πώς χρηματοδοτήθηκε και όλα αυτά τα οποία νομίζω ακούσατε, Δήμαρχε. Και θέλω, μια που είστε εδώ, βέβαια εγώ είχα τον κύριο Κατοπόδη χθες, τον κύριο Βασίλη Κατοπόδη από την παράταξή σας και μου έδωσε μια απάντηση, αλλά μια που είστε και εσείς εδώ, δώστε μια απάντηση σε όσους κατηγόρησαν την παράταξή σας για αυτό το πολυσέλιδο φυλάδιο. Θα σας πω πολύ καθαρά τη γνώμη μου. Καταρχήν θα πρέπει ορισμένοι να είναι πολύ προσεκτικοί και στο σπίτι του κρεμασμένου να μην μιλάνε για σκηνή. Εξηγούμε. Μάλιστα. Δεν μπορούν να κατηγορούν μια δημοτική αρχή, γιατί εγώ θα πω κατευθείαν σε αυτό που υπενόησαν. Ότι αυτό το πολυτελές το λένε φυλάδιο, ένα κοινό φυλάδιο είναι, του οποίου τα κόστη είναι δεδομένα. Κατηγόρησαν και υπενόησαν μάλλον, γιατί δεν έχουν ούτε το πολιτικό κουράγιο να το πούνε ευθέως, ότι το φυλάδιο αυτό πληρώθηκε από χρήματα του Δήμου. Προφανώς έτσι είχαν μάθει ότι γινόταν μέχρι τώρα, ενδεχομένως. Ναι. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Εμείς είμαστε μια παράταξη που έκανε σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία τα στοιχειώδη. Τα στοιχειώδη. Και θεωρούμε στοιχειώδη υποχρέωση να βγει αυτό το φυλάδιο, γιατί οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν. Ανεξάρτητα από τους δημόσιους απολογισμούς, από τις συγκεντρώσεις που γίνονται, και δεν εννοώ τις προεκλογικές, τις λαϊκές συνελεύσεις που κάναμε. Ο πολίτης έχει την ανάγκη να, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, να έχει στα χέρια του κάτι, ναι, το οποίο να δείχνει τι έγινε από τη Δημοτική Αρχή αυτή τη θητεία. Διότι όσοι κατεβαίνουν υποψήφοι δεν ήταν στη Δημοτική Αρχή. Σωστή. Άρα, δεν είχαν κανένα λόγο, ή μη μόνο θα έπρεπε, γιατί δεν το έκαναν, να βγάλουν ένα φυλάδιο με το οποίο να λένε τις θέσεις τους για το πώς θέλουν να διακυβερνηθεί αυτός ο Δήμος. Και επειδή εμείς αυτό το φυλάδιο το βγάλουμε, όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό το ψηφοδέλτιο, επειδή δεν έχουμε μεγάλους χορηγούς, μάλιστα, μόνοι μας και με τα δικά μας χρήματα, απαντάω λοιπόν με σαφήνεια και καθαρότητα να μην μιλάνε στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή, σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι, και σε ό,τι αφορά το πολιτικό κομμάτι, θέλω να πω και αναρωτιέμαι και είμαι προβληματισμένος, κύριε Κουνιάκη, σας το λέω πολύ καθαρά και δημόσια, το είπα και χθες σε μια συγκέντρωση που είχα στη Λιγιά, αναρωτιέμαι με ποιες προτάσεις και ποιο πρόγραμμα, δεν μιλάω για μπροσούρα, mm-hmm, μιλάω για πρόγραμμα, κατεβαίνουν οι παρατάξεις. Δηλαδή, είδατε εσείς ένα συγκροτημένο φυλάδιο, μια συγκεκριμένη πρόταση εκ μέρους του οποιοδήποτε? Εγώ δεν είδα, εκτός και αν βγήκε και δεν το, μάλιστα, έχω υπόψη μου. Είδατε κάποιο συγκροτημένο, επαναλαμβάνω, φυλάδιο που να έχει τη μορφή προγράμματος και να λέει ότι εγώ ως υποψήφιος, όποιος και αν είναι αυτός υποψήφιος, σκέφτομαι να κυβερνήσω, εντός εισαγωγικών βάλετε τη λέξη, τον τόπο με αυτό τον τρόπο, με αυτές τις σκέψεις και τις ιδέες? Το είδατε αυτό? Γιατί μέχρι χθες τουλάχιστον που έχω, μάλιστα, εικόνα, τέτοιο φυλάδιο συγκροτημένο δεν υπήρξε. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα να μαζεύουμε σε ένα τρισέλιδο, τετρασέλιδο, να βάζουμε σκόρπιες ιδέες και προτάσεις, και άλλο πράγμα να έχουμε μια συγκροτημένη πρόταση από τον τρόπο διακυβέρνησης μέχρι το έργο, μέχρι, δεν ξέρω, την κουλτούρα, μάλιστα, που έχω για αυτόν τον τρόπο που θέλω να κυβερνήσω κτλ. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δείχνει μια δυναμία εκ μέρους των υπολείπων υποψηφίων, την οποία δεν μπορώ να κατανοήσω, αλλά είναι και δικό του θέμα. Εγώ τη γνώμη μου λέω. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε δημοτικές εκλογές. Σας το λέω, mm-hmm, με πολύ σαφή και καθαρό τρόπο. Πρώτη φορά συμβαίνει να μην υπάρχει εκ μέρους όλων όσων διεκδικούν
τη θέση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, να μην έχουν μια τέτοια στο χαρτί, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένη πρόταση και να την καταθέσουν στην κοινωνία, όχι σε μένα, στην κοινωνία, για να κρίνει η κοινωνία. Εμείς το θεωρούσαμε υποχρέωση το δικό μας φυλάδι, γιατί ήμασταν και στη Δημοτική Αρχή και θέλαμε να δείξουμε το έργο μας, και ταυτόχρονα έχουμε βάλει στο φυλάδι και τις σκέψεις μας, κάποιες από τις σκέψεις μας για την επόμενη τετραετία. Και βεβαίως τώρα και με βάση τις προεκλογικές ομιλίες του κύριου Καλλού, που έχουμε ένα στίγμα και υπάρχει μια κριτική, γιατί θέλω τώρα να περάσουμε σε μια φάση που έχετε θέσει κι εσείς στο πλαίσιο της σύγκλησης των θέσεων και των απόψεων για την επόμενη μέρα. Υπήρξε και υπάρχει μια κριτική που συγκεντρώνεται στο πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής για τα προβλήματα της καθημερινότητας, την καθαριότητα, τους χώρους στάθμευσης, τις διακοπές του νερού και όλα αυτά τα οποία εσείς έχετε απαντήσει. Απλά θέλω λίγο να γίνω πιο συγκεκριμένος, γιατί εχθές στην ομιλία του ο κύριος Καλλός κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι στα μεγάλα έργα, τα μεγάλα έργα τα έχετε καθυστερήσει. Όπως για παράδειγμα και την υποθαλάσσια, όπως για παράδειγμα και τη δημιουργία της ΜΟΠΑΚ και το μεταβατικό στάδιο, τη Μαρίνα Βλυχού, το τουριστικό περίπτερο και το δρόμο της Λαγκάδας και άλλη μια σειρά έργων τα οποία έχουν καθυστερήσει. Και σας το λέω γιατί υπάρχει η αναφορά η δημόσια του κύριου Καλλού για να απαντήσετε σε όλα αυτά. Κοιτάξτε, καταρχήν η κριτική εκ μέρους των υποψηφίων είναι απολύτως θεμητή. Σωστά. Και καλοδεχούμενη από εμάς. Δηλαδή εγώ πραγματικά όταν έχεις μια τεκμηριωμένη κριτική σε ζητήματα, αν είσαι σοβαρός, την ακούς και αποδέχεσαι εκείνα που πρέπει να αποδεχτείς, γιατί πραγματικά μπορεί να μην τα κατάφερες, γιατί ανεξαρτήτως των λόγων που δεν το κατάφερες αυτό, και αυτό είναι και στο παιχνίδι, αν θέλετε, των εκλογών. Σωστά. Δεν θα μπορούσε και στη δημοκρατία να γίνει διαφορετικά. Επομένως, εγώ δεν ξεκινάω με την αντίληψη ότι επειδή κάποιος μου κάνει κριτική, εγώ τον κατηγορώ. Κάνει πολύ καλά και κάνει την κριτική του. Αυτό που όμως θέλω να πω, χωρίς να έχω ακούσει τη συγκεκριμένη ομιλία, μου μεταφέρθηκαν ορισμένα πράγματα, όπως εσείς τώρα μου μεταφέρετε κάτι, μου μετέφεραν συνεργάτες μου ορισμένα πράγματα που υπόθηκαν, γιατί τελείωσα 12 η ώρα, σας ξαναλέω, από τη Λυγιά. Είναι λογικό. Επομένως δεν είχα ούτε καν τη χρονική δυνατότητα να δω, να ακούσω κτλ. Θέλω να πω το εξής. Εμείς συζητάμε σε όλες τις συγκεντρώσεις και θα το ζητήσω και εγώ αύριο δημόσια από τους πολίτες να μας κάνουν αυστηρή κριτική. Και εμείς μόνοι μας θα πούμε πού θεωρούμε ότι πετύχαμε και κάναμε πράγματα και πού θεωρούμε ότι δεν τα καταφέραμε ή τα καταφέραμε λιγότερο καλά. Από τη στιγμή όμως αυτή, και αυτή είναι μια και δημόσια κριτική και αυτοκριτική, τι ζητάμε? Ζητάμε από τη μια μεριά λοιπόν οι πολίτες να μας κρίνουν όσο πιο αυστηρά γίνεται με βάση τα πεπραγμένα μας. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να μας κρίνουν και δίκαια. Ναι. Το δίκαια γιατί το λέμε? Το λέμε διότι όλοι όσοι ασκούν αυτή την όμορφη κριτική, σε εισαγωγικά η λέξη όμορφη, από τη δική τους τη μεριά, κρύβουν στους πολίτες, ενώ εμείς δεν το κρύβουμε, μέσα σε ποιες συνθήκες έγιναν όλα αυτά. Σε ποιες συνθήκες εννοώ που βρισκόταν η χώρα μας, σε ποιες συνθήκες βρισκόταν ο Δήμος της Λευκάδας, ναι, και εν πάση περιπτώσει και μια σειρά από καταστάσεις που δημιουργήθηκαν, όπως παράδειγμα οι σεισμοί, που δυσκόλεψαν αφάνταστα αυτό το έργο της Δημοτικής Αρχής. Επομένως, θεμητή κριτική, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική ορισμένη. Μάλιστα. Γιατί η κριτική τους, κατά τη γνώμη μας, το επικέστρο που μπορεί να πω, είναι άδικη και μπορώ ανά πάσα στιγμή, face to face και δημόσια, με τον οποιονδήποτε να το τεκμηριώσω. Θα έλεγα ότι έχουν αδυναμία να τεκμηριώσουν το αντίθετο. Διότι όταν ζητούν από μια δημοτική αρχή και θέτουν ένα πακέτο καθυστερήσεων, λένε. Μάλιστα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Καλλό, αναφέρομαι και σε άλλους που λένε παρόμοια πράγματα. Και ξεχνούν ότι μιλούν για μία θητεία, ενώ στα τα προηγούμενα 30-40 χρόνια είχαμε πολλές θητείες δημάρχων που δεν έλυσαν τέτοιο είδους ζητήματα. Δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι σοβαρό από τη μεριά τους. Διότι, επαναλαμβάνω, σε μία θητεία, ακόμα και αν είσαι μάγος, δεν μπορείς να τα καταφέρεις να τα κάνεις όλα, και επαναλαμβάνω, μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες που είναι πρωτοφανείς, αυτές οι συνθήκες που γνωρίσαμε εμείς από το τέλος του 2014. Σωστά. Μέχρι τώρα που βρισκόμαστε. Δήμαρχε, να γίνω όμως λίγο, για να το απαντήσετε και να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, σε μια κριτική που γίνεται
ενώ έχουμε συζητήσει πολλές φορές για την ΜΟΠΑΚ και για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, και εγώ το επικαλούμε σαν επιχείρημα στους πολιτικούς τους αντιπάλους, γιατί το γνωρίζω, το έχω ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, μου λένε ότι καθυστέρησε η Δημοτική Αρχή διότι στην αρχή ήθελε να επιβάλλει για τα απορρίμματα μία διαφορετική λύση, κάνοντας και τη συγκεκριμένη μελέτη με το Πανεπιστήμιο, για να μην προχωρήσετε τελικά στη λύση της συνεργασίας με το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Άρα, αν το είχαμε τρέξει νωρίτερα, δεν θα είχαμε τώρα το πρόβλημα της μεταβατικής λύσης, γιατί θα είχε δρομολογηθεί πιο γρήγορα η λύση της δημιουργίας ΜΟΠΑΚ, και είναι ένα συστηματισμός που ακούγεται. Το κατάλαβα τι λέτε. Αν αυτό λέγεται από άγνοια, συγχωρεμένος αυτός που το λέει. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου όμως, δεν λέγεται από άγνοια, λέγεται συνειδητά. Κατά τη γνώμη μου επίσης, αυτός που το λέει δεν ξέρει που βρίσκεται η Ανατολή. Mm-hmm. Γιατί είναι προφανές ότι το κάνεις συνειδητά. Προσέξτε. Επί 40, επαναλαμβάνω, χρόνια, όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές προσπαθούσαν να πετύχουν τη συνέργεια με την Ανατολή Ακαρνανία, με το γειτονικό μας Δήμο. Εμείς αυτή τη συνέργεια την πετυχαίνουμε, ταυτόχρονα δημοκρατείται η μονάδα, το εργοστάσιο, και μας κάνουν κριτική γιατί στα 4,5 χρόνια πετύχαμε αυτό που δεν πέτυχαν στα προηγούμενα 40. Μάλιστα. Εάν αυτό είναι καθυστέρηση, εγώ θα την αποδεχτώ. Την καθυστέρηση. Νομίζω όμως ότι οι ίδιοι, εφόσον το κάνουν συνειδητά, επαναλαμβάνω, και όχι από άγνοια, έχουν πολιτική ευθύνη απέναντι στους πολίτες, γιατί λένε ψέματα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε και δίνετε και την απάντηση, γιατί σας λέω, αυτά ακούγονται και στα προεκλογικά μπαλκόνια και ο κόσμος χρειάζεται να ακούει και την. Βεβαίως θα τα πείτε, υποθέτω, και στην προεκλογική ομιλία, απλά τα γνωρίζουμε. Ένα άλλο θέμα. Όσον αφορά τα θέματα της καθημερινότητας και την κριτική που ακούτε ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα, έχουμε οξυμένα προβλήματα στο κυκλοφοριακό, στην καθημερινότητα, στις υποδομές. Θέλω να μου πείτε για άλλη μια φορά ποια είναι η στρατηγική σας και για τα επόμενα χρόνια, αλλά και πώς ο Δήμος κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σας λέω ότι τώρα για το πάρκινγκ, άκουσα πάλι από την ομιλία του κύριου Καλού ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των χώρων στάθμευσης και ότι, για παράδειγμα, και οι τουρίστες που έρχονται στο νησί ψάχνουν ίσως και να πληρώσουν σε συγκεκριμένα πάρκινγκ για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και να έχει παράλληλα και έσοδο ο Δήμος. Ναι, ένα-ένα. Παρακαλώ. Το ζήτημα των πάρκινγκ. Εγώ έχω θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημόσια, σε πολλές συνεντεύξεις μου, σε αρθρογραφία, σε τοποθετήσεις διάφορες. Ένα πολύ απλό ερώτημα. Έχουμε πρόβλημα για τα πάρκινγκ στη Λευκάδα? Χώρων εννοώ, σαφέστατα έχουν. Δεν το αρνείται κανείς, ομονοούμε όλοι στο ότι έχουμε πρόβλημα. Το ερώτημα είναι πώς το λύνεις αυτό το πρόβλημα. Εγώ έχω λοιπόν προκαλέσει όλους και το υπάρχουν Δημοτικό Συμβούλιο και τις παρατάξεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Και τους συναδέλφους υποψήφιους δημάρχους και τις παρατάξεις τους τώρα που κατέρχονται στις δημοτικές εκλογές, εκτός από το να κάνουν κριτική, να καταθέσουν πρόταση. Να πούν δηλαδή, υπήρχε κάποιος χώρος πάρκινγκ που δεν τον αξιοποιήσαμε? Γιατί ξέρετε, κύριε Κουνιάκη, ναι, όσο και αν κάνεις καλύτερη ή πιο λιγότερο καλή διαχείριση, οι χώροι παραμένουν ίδιοι. Οι χώροι δηλαδή που μπορούν να υποδεχτούν αμάξια, είναι συγκεκριμένοι. Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες και η καλύτερη διαχείριση, είτε πληρώνεις είτε δεν πληρώνεις, γιατί αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και αυτό πολιτικό. Θα το θέσουμε. Θα σου πω, αν θέλετε, και γι' αυτό τη γνώμη μου. Θα το θέσουμε. Αλλάζει την ουσία ότι έχουμε έλλειψη χώρων. Εμείς έχουμε ζητήσει συγκεκριμένους χώρους να μας παραχωρηθούν από το δημόσιο, να τους αξιοποιήσουμε. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Οι χώροι πάρκινγκ που υπάρχουν περιφερειακά της πόλης και του αστικού ιστού, δεν είναι λίγοι, κύριε Κουνιάκη. Δεν είναι λίγοι. Θυμίζω ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο χώρο πάρκινγκ πίσω από το πνευματικό κέντρο, καθώς και στην ουσία όλος ο δρόμος πολλές φορές χρησιμοποιείται, ενώ που πάει προς το κλειστό, χρησιμοποιείται για χώρους πάρκινγκ, όπου χωρούν εκατοντάδες, επαναλαμβάνω, αυτοκίνητα. Έχουμε από την ανατολική μεριά και το πάρκινγκ του Λιμενικού Ταμείου και το πάρκινγκ που είναι στην περιφέρεια, καθώς και όλο το δρόμο της Μαρίνας που έχει προβλεπόμενες θέσεις πάρκινγκ και είναι πολλές εκατοντάδες κι αυτές. Άρα η Λευκάδα μπορεί με ένα ασφιχτιά και για άλλους λόγους στο θέμα
της κίνησης των αυτοκινήτων και των χώρων, αλλά γενικώς δεν έχουμε λίγους χώρους. Χρειάζονται και άλλοι. Χρειάζονται. Μπορούν να μας υποδείξουν. Γιατί αν τους είχαμε και δεν τους φτιάξαμε, αυτή η κριτική που ασκούν είναι σωστή και δίκαιη. Αν όμως δεν τους έχουμε, και με συγχωρέστε με, δεν έχω ακούσει καμία απολύτως πρόταση, κυριολεκτό όταν λέω καμία, δεν έχω καμία ακούσει πρόταση για χώρο που να μας υποδειχθεί. Τώρα τι να πω, να σας θυμίσω, και το ξέρετε, ότι μέχρι πριν από κάνα χρόνο, ενάμιση, υπήρχαν δημοτικοί σύμβουλοι που λέγανε ότι ένας τέτοιος χώρος είναι ο χώρος πίσω από τον ΟΤΕ, που είναι ιδιωτικό, που δεν ήξεραν δηλαδή, πίσω από τον ΟΤΕ, που ξέρουν και οι Πέτρες ότι είναι ιδιωτικός. Τώρα, δεν μάλιστα θέλω να πω κάτι περισσότερο, γιατί σωστά, δεν θέλω να είμαι προσβλητικός απέναντι σε κανέναν και ξέρετε ότι είμαι ήπιος σωστά και στην κριτική μου. Θέλω με σοβαρό τρόπο λοιπόν να αντιμετωπίζω το ζήτημα. Εάν ορισμένοι υπονοούν τώρα, για να έρθω και στη διαχείριση που λένε, ότι εάν κάνουμε το πάρκινγκ του Λιμενικού Ταμείου, ας πούμε, για παράδειγμα, να είναι με χρήματα, ο άλλος να πληρώνει, αυτό πέρα από την ενδεχόμενα καλύτερη διαχείριση, εγώ να το δεχτώ ότι μπορεί να είναι καλύτερη διαχείριση, θα προσφέρει κάτι περισσότερο σε ό,τι αφορά τους χώρους στάθμευσης, δηλαδή θα μπορούν να παρκάρουν περισσότερα αυτοκίνητα? Ας είμαστε νομίζω σοβαροί. Η λύση είναι να βρεθεί ένα πάρκινγκ από την ανατολική μεριά. Μάλιστα. Εδώ δηλαδή που υπάρχουν οικόπεδα, χώροι που ανήκουν όμως όλοι στο δημόσιο. Και ξέρετε επίσης πάρα πολύ καλά, αυτή είναι η λύση, ότι τέτοιους χώρους που όμως δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε γιατί απαγορεύεται, γιατί δεν είναι δική μας, χρησιμοποιούμε. Σας λέω για παράδειγμα το χώρο τον Χωμάτινο, σωστά, που είναι μεγάλος και χωράει πολλά αυτοκίνητα, ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο. Προς το ΚΤΕΛ. Σωστά, σωστά. Σε αυτό και για να το κλείσουμε, υπήρξε ένας προβληματισμός που μου μεταφέρθηκε στις συζητήσεις. Για παράδειγμα και στα πάρκινγκ όμως, αυτά τα οποία υπάρχουν, υπάρχουν και πάρα πολλά παρατημένα, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, τα οποία καταλαμβάνουν κάποιες θέσεις που θα μπορούσε να υπάρξει μια καλύτερη διαχείριση σε αυτό. Με αυτή τη λογική. Και σωστό είναι αυτό που λέτε. Να εξοικονομηθούν. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Κάποιες θέσεις. Υπάρχει ένας αριθμός θέσεων που καταλαμβάνεται από τέτοια αμάξια. Ναι. Να σας πω όμως ένα παράδειγμα. Ας το πω παράδειγμα και μόνο ματεπώνυμο. Στο χώρο που είναι μπροστά από την περιφέρεια έχει πολλά αμάξια, είτε η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, είτε το τελωνείο. Μάλιστα. Όταν συζητήσαμε από την αρχή που ανέλαβα εγώ στη θητεία μου με την ελληνική αστυνομία και με τους διευθυντές τους εκάστοτε, για να μπορέσουν να τα πάρουν, τέθηκε ένα ζήτημα από τη μεριά τους ότι για λόγους ασφαλείας, επειδή το κτίριο είναι κοντά, επειδή η θέση είναι σε ένα χώρο που γενικώς φυλάσσεται, αστυνομεύεται, πείτε το όπως θέλετε, δεν μπορούν να τα βάλουν σε ένα απομακρυσμένο μέρος. Γιατί για παράδειγμα εγώ τους είχα προτείνει να τα πάμε στο πάρκινγκ που είναι πέρα στο ΚΤΕΛ. Εκείνο το πάρκινγκ που φτιάχτηκε και ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε επί της ουσίας, που είναι πολύ μακριά, είναι κοντά στο εργοτάξιο του Δήμου, παραλαμβάνω, δίπλα στο ΚΤΕΛ. Όμως έβαλαν ζήτημα ασφαλείας και δεν δέχονται να τα απομακρύνουν. Καταλάβατε λοιπόν ότι τέτοια προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχουν και από ιδιώτες πολίτες παρατημένα, έτσι, τα οποία έχουμε κάνει ενέργειες από τη μεριά με τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας και μέχρι πριν ένα χρόνο, ενάμιση, συνεργαζόμαστε και με ιδιωτική εταιρεία που τα απομάκρυνε. Αλλά πρέπει και από την άλλη μεριά και ο ίδιος ο πολίτης, γιατί δεν είναι ο Δήμος εκείνος ο φορέας ο οποίος μπορεί να λύνει τα πάντα. Βεβαίως έχει τον πρώτο λόγο σε όλα αυτά. Και ο ίδιος ο πολίτης να σεβαστεί το γεγονός αυτό και να κάνει κανονική απόσυρση στα μάξη του, όπως ορίζεται από τον νόμο. Μάλιστα. Εμείς έχουμε ειδοποιήσει πάρα πολλούς συμπολίτες μας με παρατημένα αμάξια. Ας πω ένα παράδειγμα. Στο χώρο που είναι το πάρκινγκ του Λιμενικού Ταμείου, ναι, υπήρχαν τουλάχιστον 4-5 τέτοια αμάξια τα οποία απομακρύνθηκαν. Γι' αυτό γιατί δεν λένε κάτι λοιπόν? Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Το κλείνουμε αυτό το θέμα, γενικότερα στα θέματα της καθημερινότητας. Θέλω λίγο τώρα... Θέλω μία λέξη για την καθημερινότητα. Παρακαλώ. Οι πολίτες. Mm-hmm. Εμείς, το έχω πει δημόσια, το επαναλάβω, το έχω πει και σε εσάς. Εμείς λέμε με πολύ σαφή και καθαρό τρόπο πολλά από τα ζητήματα της καθημερινότητας, να πω 2-3 παραδείγματα ενδεικτικά, δεν αντιμετωπίστηκαν από τη μεριά μας όπως θα έπρεπε και επομένως οι πολίτες δικαιολογημένα έχουν παράπονο. Να το πω με παράδειγμα.
όταν πας σε όλα τα χωριά της Λευκάδας και μπαίνει ένα ζήτημα το οποίο είναι κορυφαίο και σου λέει ο πολίτης, για πώς δεν μου συντηρείς τους αγροτικούς δρόμους. Ο πολίτης έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Φυσικά και έχει δίκιο. 100%, 100% δίκιο έχει. Εμείς όμως από την άλλη μεριά λέμε στους πολίτες, πράγματι στο κομμάτι αυτό δεν τα καταφέραμε. Το ζήτημα είναι γιατί δεν τα καταφέραμε. Γιατί κύριε Κουνιάκη, όταν έχεις δύο οδηγούς, δύο, το ξαναλέω, δεν είπα 22, είπα δύο οδηγούς. Για 42 χωριά οδηγούς τσάπας που κάνουν τέτοιες δουλειές και οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχουν συνήθως σε βλάβες σύνδρευσης, γιατί αυτό είναι το δίκτυό μας και αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσεις όσους ιδιώτες και αν πάρεις, γιατί δεν υπάρχει εδώ, δεν είμαστε η Εθνική Τράπεζα που μπορεί να έχει τσουβάλια με ευρώ και να τα δίνει σε ιδιώτες να φτιάχνουν αγροτικούς δρόμους. Θέλαμε το Δήμο οικονομικά να τον στήσουμε στα πόδια μας, στα πόδια του, και τον στήσαμε με την έννοια να είναι ένας υγιής, όσο το δυνατόν οικονομικά υγιής εννοώ, Δήμος, να μην έχει υποχρεώσεις και να κοιτάζει με ελπίδα και το μέλλον πάνω στο οποίο πρέπει να χτίσουμε. Επομένως, σωστή η κριτική των πολιτών για την καθημερινότητα. Εγώ ανέφερα ένα παράδειγμα, υπάρχουν πολλά. Σωστά, υπάρχουν πολλά. Απ' την άλλη μεριά όμως εμείς περιγράφουμε και γιατί αυτό δεν ήταν εφικτό. Δεν έχω ακούσει από κανέναν όμως, πέρα από την κριτική που κάνει από τους συναδέλφους συνυποψήφιους μας δημάρχους, να απαντήσουν πώς θα το έλυναν όμως. Ωραία. Όταν έχουν τρεις υδραυλικούς, ας πούμε, μόνιμους. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό. Θα πρέπει να απαντήσουν. Πάμε σε αυτό λοιπόν. Εγώ χθες για τα προβλήματα της καθημερινότητας και το πώς μπορεί να λειτουργήσει και τι μοντέλο, έχω εκμεύσει την απάντηση του κύριου Σολδάτου που τον φιλοξένησα και ο κύριος Καλός. Και θέλω λοιπόν, επειδή εσείς έχετε θέσει και ένα πλαίσιο συνεργασίας την επόμενη μέρα με βάση κάποιες αξίες και θέσεις προγραμματικές, να μιλήσουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ρώτησα λοιπόν εχθές τον κύριο Σολδάτο και του είπα: στο θέμα των απορριμμάτων, πολλές φορές και στα χωριά, η Δημοτική Αρχή έχει συγκεκριμένους υπαλλήλους που δεν φτάνουν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες όταν δεκαπλασιάζεται ο τουρισμός μας το καλοκαίρι, Δήμαρχε. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ο κύριος Σολδάτος μου είπε ότι θα συνεργαστούμε με τους ιδιώτες περιφερειακά, αν χρειαστεί τρεις μήνες, να ενισχύσουμε το θέμα των απορριμμάτων. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπαίνει ο ιδιωτικός τομέας, ο ιδιώτης, σε κομβικά σημεία του Δήμου να συνδράμει. Αυτό τώρα είναι ένα ιδεολογικό πλαίσιο, υποθέτω, για εσάς. Θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Θα σας πω. Εμείς, και αυτό όφιλε να το γνωρίζει ο κύριος Σολδάτος, όφιλε κατά τη γνώμη μου, όφιλε εκ της υποψηφιότητάς του εννοώ, ότι όταν, ας πούμε για παράδειγμα, σε χώρους συσσωρεύονται που οι συμπολίτες μας ατάκτως ηρημένα πετούν, εμείς χρησιμοποιούμε ιδιώτες όταν δεν έχει τσάπα ο Δήμος για να φορτώσουμε τα κοντέινερ και να κατεβάσουμε τα σκουπίδια κάτω στην πόλη. Ναι. Επομένως, αυτό το κάνουμε. Εμείς όμως να πούμε ότι ιδιωτικοποιούμε το κομμάτι της καθαριότητας με την έννοια ότι δίνουμε σε ιδιώτη εργολάβο, εννοώ. Μάλιστα. Να μαζεύει τα σκουπίδια, όχι, δεν το κάνουμε. Και αυτό δεν είναι ιδεολογικό ταμπού. Είναι κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μας, στοιχίζει για περισσότερο στον πολίτη. Γι' αυτό τι διεκδικούμε, και το πετύχαμε μαζί με άλλους δήμους όλης της χώρας που και αυτοί διεκδικούν, παίρνουμε 20 άτομα στην καθαριότητα μέσα στο καλοκαίρι, μόνιμους όμως. Ύστερα από διαγωνισμό που έγινε και το ξέρετε. Μάλιστα. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Σολδάτος δεν είναι σωστό, γιατί ήδη το κάνουμε. Mm-hmm. Και δεν είναι και η λύση στο πρόβλημα, διότι άλλο να βοηθηθείς από ορισμένους που έχουν μηχανήματα, ας πούμε, για να φορτώσεις, γιατί εμείς δεν έχουμε οδηγούς όπως σας είπα, αλλά είναι άλλο πράγμα να βάλεις πάνω στο απορριμματοφόρο ιδιώτες και να τους πεις εσείς αναλαμβάνετε, εσείς θα κάνετε την αποκομιδή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Είναι απάντηση. Να μείνουμε όμως και στο θέμα, επειδή θέλω την άποψή σας. Στο θέμα της ίδρευσης, συμφωνείτε αν, για παράδειγμα, μελλοντικά τεθεί το θέμα δημιουργίας δημόσιας επιχείρησης ίδρευσης αποχέτευσης Λευκάδας για την καλύτερη διαχείριση, ίσως, των προβλημάτων. Ποια είναι η άποψή σας σε αυτό? Δηλαδή, αν μεθαύριο κληθείτε να συζητήσετε με τον κύριο Καλό, τον κύριο Σολδάτο, δεν ξέρω με ποιον, ή τον κύριο Γλυγό. Ναι, τι είναι η άποψή σας? Εμείς αυτή την θέση την είχαμε στο πρόγραμμά μας του 2014, ναι, και του 2010 και του 2006. Από το 2006 που κατεβαίνουμε στις εκλογές, το 2006 εννοώ.
την είχαμε στο πρόγραμμά μας. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Την είχαμε στο πρόγραμμά μας, μπορείτε να τρέξετε, να τη δείτε. Επομένως, δεν κομίζουν γλαύκα στις Αθήνας όσοι σήμερα μια τέτοια πρόταση τη θέτουν ξανά στο προσκήνιο. Θα πρέπει όμως να κάνουν κάτι άλλο πριν, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι. Ωραία, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Πώς υλοποιείται αυτή? Αν δεν απαντήσεις αυτό, τότε λες τη μισή αλήθεια, διότι έχεις μια ωραία πρόταση, ναι, που όμως είναι θεωρητική και δεν μπορείς στην πράξη να εφαρμοστεί. Εξηγούμε. Για να συστήσεις μια τέτοια δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης, ΔΕΙΑ, έτσι λέγονται, ναι, στην καθομιλωμένη της αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να έχεις, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει σε ό,τι αφορά την ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων, να έχεις εκείνους τους πόρους και εκείνο το προσωπικό να την επανδρώσεις. Όταν στην Ελλάδα των μνημονίων, κύριε Κουνιάκη μου, εδώ και 13 χρόνια έχει να γίνει πρόσληψη στο Δήμο της Λευκάδας, μόνιμου προσωπικού. Μάλιστα. 13, το ξαναλέω. Mm-hmm. Και όταν αυτό το διάστημα φεύγουν μόνο συνταξιούχοι και όταν εσύ έχεις μόνο 3 υδραυλικούς για την πόλη, για 42 χωριά και 3 νησιά, πώς αυτή την ΔΕΙΑ την περίφημη θα την οργανώσεις και τι περισσότερο θα προσφέρει από το να είναι υπηρεσία του Δήμου, ναι, το γεγονός ότι θα είναι μόνο αυτόνομη, έχει τη δική της σχετική αυτονομία, αυτό είναι το πρόβλημα? Όχι βέβαια, δεν είναι αυτό. Άρα η πρόταση για τη συγκρότηση ΔΕΙΑ, που δεν είναι μια εύκολο πράγμα το ζήτημα της συγκρότησης της, επαναλαμβάνω, διαδικαστικά δεν είναι εύκολο, αυτό εννοώ, σκοντάφτει κυρίως όμως στο γεγονός ότι δεν έχεις εκείνο το προσωπικό να μπορέσεις να τη τελεχώσεις. Γιατί τι να την κάνω εγώ να φτιάξω ένα θεωρητικό σχήμα ΔΕΙΑ και από την άλλη μεριά, επαναλαμβάνω, να μην έχω εκείνο το προσωπικό το οποίο θα τη τελεχώσει για να την κάνει, υποτίθεται ότι το κάνεις αυτό για να την κάνεις, να γίνεις πιο αποτελεσματικός. Πώς θα το πετύχεις λοιπόν αυτό όταν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Τώρα λοιπόν που από πέρυσι άρχισε αυτή η κατάσταση να αλλάζει, μάλιστα, και αρχίζονται πια να δίνεται η δυνατότητα να γίνουν προσλήψεις μονίμων, και ξέρετε το παράδειγμα των εργατών καθαριότητας, mm-hmm, υπάρχουν κι άλλα, τώρα μπορούμε με διαφορετικό μάτι να δούμε αυτή την ιστορία και βεβαίως να κάτσουμε να την κουβεντιάσουμε. Δεν είναι καμία παγκόσμια πρωτοτυπία το ότι το προτείνουν, σωστά, οι συνάδελφοι αυτού. Επαναλαμβάνω, αλλά τρέξτε στο πρόγραμμά μας του 2006, του 10 και του 14 να δείτε ότι είχαμε και εμείς την ίδια πρόταση. Όταν όμως έρχεσαι αυτό να το κάνεις πράξη και, ναι, βλέπεις συγκεκριμένες δυσκολίες που σας ανέφερα, υπάρχουν και άλλες, αλλά τις πιο χαρακτηριστικές είπα, αντιλαμβάνεστε ότι πια αυτό μένει ένα θεωρητικό σχήμα. Επομένως, να συζητήσουμε αν δοθεί τέτοια δυνατότητα και προσλάβουμε και άλλο προσωπικό στους συγκεκριμένους τομείς, τώρα που ανοίξαν οι προσλήψεις. Μάλιστα. Με χαρά με όλους να το συζητήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, αυτό δεν ήταν εφικτό για τους λόγους που σας εξηγήσω. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το πλαίσιο συζήτησης. Για παράδειγμα, υπάρχει μία κριτική και θέλω την απάντησή σας για ποιο λόγο καθυστερεί η παράδοση του αγκυροβολίου, του τουριστικού. Κάτι μάλιστα που κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα και η κυβέρνηση, ενώ είμαστε λίγες μέρες πριν τις εκλογές, δεν έσπευσε να το εγκαινιάσει αυτό το έργο, Δήμαρχε. Από την άλλη, θυμάμαι μία δική σας αναφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο λέγοντας ότι δεν γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας. Και σας ρωτώ, συμφωνείτε εσείς, για παράδειγμα, να λειτουργήσει το αγκυροβόλιο με την μορφή που λειτουργεί η Μαρίνα, με αυτό το μοντέλο διοίκησης? Νομίζω το έχω απαντήσει αυτό επανειλημμένος και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε εσάς, αλλά θα το ξαναπώ. Καταρχήν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Καθυστέρησε το αγκυροβόλιο, λένε οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι. Ωραία. Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Σύμβαση. Υπογράφηκε το 2013, κάπου την άνοιξε. Ναι. Αναλαμβάνουμε τέλος του 2014 εμείς και δεν είχε πέσει ούτε μια πέτρα. 1,5 χρόνο μετά δηλαδή. Ναι. Κρατήστε το αυτό. Ένα το κρατούμενο. Παναλαμβάνω, 1,5 χρόνο δεν είχε πέσει ούτε μια πέτρα. Κάνουμε μία σύσκεψη τον Οκτώβριο του 2014 με τους εμπλεκόμενους και το έργο ξεκινάει τον Νοέμβρη. Πάει στην πορεία του ικανοποιητικά σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα. Έρχεται ένα σεισμός το 2015, το τέλος του 2015, και δημιουργεί πρόβλημα σε ένα κομμάτι που αφορούσε την προκυμαία του λιμανιού. Έχουμε καθυζήσει και μια σειρά άλλα θέματα. Και εκ του γεγονότος αυτού υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση, που αν θυμάμαι καλά είναι πάνω από 700 μέχρι 800.000 ευρώ, ούτως ώστε να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές, και αυτό έχει διαδικασία και γραφειοκρατία για όσους με ευκολία κρίνουν.
να πάρεις δηλαδή τα επιπλέον χρήματα και να υπογραφούν συμπληρωματικές συμβάσεις, οι οποίες η αποκατάσταση η συγκεκριμένη δημιούργησε θέματα στο χρονοδιάγραμμα, διότι οι άνθρωποι είχαν φτιάξει το συγκεκριμένο έργο, δημιουργήθηκε πρόβλημα από το σεισμό, έπρεπε να το ξαναφτιάξουν, να το πω έτσι απλά, να μπορούν να το καταλάβουν και οι πολίτες. Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα, σε αυτό το διάστημα το έργο ολοκληρώθηκε, έμπαιναν και ζητήματα, ξέρετε, λύσεων σε ό,τι αφορά το θέμα του ferry boat, ναι, που εμείς το λύσαμε, διότι το ferry boat έμπαινε μέσα στο λιμάνι, δημιούργησε τεράστια προβλήματα στη Βασιλική, το πέρασμα των φορτηγών και των οχημάτων. Το λύσαμε αυτό, σε συνεννόηση με την περιφέρεια θα γίνει και θα εκτελεστεί από τη μεριά της το έργο που στην σε μία από τις προβλήτες, αυτή που είναι στη μεριά του σχολείου, από την εξωτερική μεριά θα κατασκευαστεί άλλη ράμπα, για να δέχεται ferry boat. Είναι ένα έργο της τάξης των 300.000 που θα εκτελεστεί από την περιφέρεια αυτό το συγκεκριμένο. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν τελείωσε. Απομένουν ζητήματα που αφορούν παράδοση και παραλαβή. Μάλιστα. Αυτά είναι διαδικαστικά θέματα. Υπάρχουν σε αυτά τα θέματα αντικειμενικά καθυστερήσεις στην παράδοση, γιατί το έργο ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει, το ξαναλέω. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να λειτουργήσει φέτος. Και παράλληλα υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο επίσης το έχω θέσει εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να απαντηθεί αν μπορεί αυτό το συγκεκριμένο αγκυρογόλιο, από τη στιγμή που θα παραδοθεί και θα παραληφθεί από το Δήμο, εάν μπορεί να πάει με το μοντέλο της Μαρίνας που είπατε, που εμείς λόγω τεράστιας έλλειψης προσωπικού που υπάρχει και έλλειψης παράλληλα εξειδίκευσης. Σωστά. Πες πως είχαμε προσωπικό, να το πω αλλιώς. Πείτε πως έχουμε προσωπικό. Έτσι, έχουμε προσωπικό. Ωραία. Εκεί θέλει να βάλεις διευθυντή. Ναι. Η Μαρίνα, το αγκυρογόλιο το τουριστικό, είναι ουσιαστικά μια επιχείρηση. Φανταστείτε σαν μια επιχείρηση. Σωστά. Εκεί θέλεις διευθυντή. Εκεί θέλεις πολλούς εργαζόμενους που να δουλεύουν σε βάρδιες. Εμείς πού να τους βρούμε, και κυρίως ακόμα και αν είχαμε σε ποσότητα, πώς θα τους βρίσκαμε, εφόσον απαγορεύονται και οι προσλήψεις με βάση την ειδικότητα που θα πρέπει να έχει ο καθένας. Μήπως θεωρείτε ότι έχει καβοδέτες ο Δήμος? Ή θεωρούν όποιοι κάνουν αυτή του τύπου την κριτική ότι έχει τέτοιους καβοδέτες? Όχι βέβαια. Τι λέμε λοιπόν, και το έχουμε πει δημόσια, ότι εμείς, εφόσον αυτό επιτραπεί από το Υπουργείο, θα προχωρήσουμε σε διαγωνιστική διαδικασία, ούτως ώστε να το πάρει κάποιος ιδιώτης για να μπορεί να το λειτουργήσει, και από αυτή τη διαδικασία ο Δήμος θα έχει οικονομικό όφελος, το οποίο βέβαια θα είναι ανταποδοτικό στην κοινωνία. Είναι τόσο απλό. Αυτή η θέση μας τη λέμε εδώ και χρόνια, δεν είναι τωρινή, δεν τη λέω σήμερα. Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο σκεφτόμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Αν κάποιος διαφωνεί, ας βγει στο δημόσιο διάλογο τώρα που γίνεται ενώπιση και εκλογών να το πει. Όχι όμως να μας λέει για καθυστερήσεις. Και ξέρετε, αυτό το ζήτημα με τις καθυστερήσεις, που είναι και έβυχο στα αυτιά των πολιτών. Σωστά. Επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί τώρα, θα πρέπει να ανατρέξουν οι αγαπητοί μου συνάδελφοι στους πολιτικούς τους πατεράδες. Είμαι πολύ σαφής νομίζω. Δεν επιτρέπομαι να μας κουνούν το δάχτυλο και να μιλούν για καθυστερήσεις, όταν πολλά προβλήματα υποδομών της Λευκάδας έχουν καθυστερήσει εδώ και 50 χρόνια. Και να ζητούν από μία δημοτική αρχή να τα κάνει όλα σε μία θητεία. Αυτό είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές. Και είναι κάτι που ειλικρινά αρνούμε να μπω στη λογική να το αποδεχτώ, από την άποψη ότι είναι απλά πράγματα. 40 χρόνια από τη μια μεριά, 5 από την άλλη. Σε αυτό θα δώσει κανείς απάντηση. Γιατί 40 χρόνια είχαμε καθυστερήσεις και τώρα που παράγεται έργο που είναι συγκεκριμένο με προβλήματα, φυσικά με προβλήματα, να ασκείται τέτοια κριτική? Είναι θεμητό στον προεκλογικό λόγο η κριτική, επαναλαμβάνω, είναι επιβεβλημένη θα έλεγα, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι αλάθητοι, ούτε αυτή η Δημοτική Αρχή υποστήριξε κάτι τέτοιο. Σημασία έχει λοιπόν οι όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν, αν υπάρχουν, τα όποια λάθη υπάρχουν, και φυσικά υπάρχουν και τέτοια λάθη, και η κριτική που ασκείται για αυτά να είναι σοβαρή, να είναι τεκμηριωμένη και να παίρνει υπόψη της και το ιστορικό γίγνεσθε του τόπου. Εννοώ τι έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες. Μάλιστα. Θέλω λίγο στο τελευταίο μέρος της συζήτησης για άλλη μια φορά
να μιλήσουμε για τις συνεργασίες. Νομίζω ότι σε δύο παραδείγματα που και συνυποψήφιοι σας έχουν τοποθετηθεί, είστε κοντά. Δηλαδή, για παράδειγμα, διευκρινίσατε τους λόγους που η δημόσια επιχείρηση ίδρυσης Λευκάδας είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Όμως, από την άλλη, συμφωνείτε σε κάποιους τομείς και, όπως είπατε, και ο Δήμος χρησιμοποιεί τους ιδιώτες για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες. Οπότε, λοιπόν, όταν δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, όμως. Όταν δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Μάλιστα. Θέλω λίγο τώρα να εξειδικεύσουμε το μοντέλο διοίκησης, Δήμαρχε, διότι σας είπα ότι ο κύριος Ολδάτος είπε ότι όπου είναι επιβεβλημένη η παρουσία του ιδιώτη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών, εμείς την θέλουμε, την επιθυμούμε. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή, η δική σας, για παράδειγμα, στον τρόπο διοίκησης του Δήμου, στο μοντέλο διοίκησης του Δήμου? Κοιτάξτε, θα πω και για τα δύο, γιατί ουσιαστικά δύο ζητήματα υπάρχουν. Ναι. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Ολδάτος, θα το πω με παράδειγμα για να δείξω ποια ενδεχομένως είναι η κόκκινη γραμμή. Εάν έχουμε μια δημοτική αρχή που, ας πούμε για παράδειγμα, έχει σκοπό να δώσει σε ιδιώτες το νερό, για μας αυτό είναι βαθιά κόκκινη γραμμή. Ναι, η ΕΙΔΑΠ όμως δεν είναι ιδιωτική. Βαθιά κόκκινη. Δεν είναι ιδιωτική. Ναι. Είπα σε ιδιώτες, κύριε Κουνιάκη. Είπα σε ιδιώτες. Δεν είπα για ΕΙΔΑΠ. Θα πω και για την ΕΙΔΑΠ, γιατί. Μάλιστα. Και γι' αυτό κατά το παρελθόν έχουν γίνει διάφορα. Έχουν υποθεί, συγγνώμη, διάφορα. Επομένως, για μας αυτό είναι μια βαθιά κόκκινη γραμμή. Ο ιδιώτης, επαναλαμβάνω, σε τέτοιου είδους ζητήματα, όπως είναι το κοινωνικό αγαθό του νερού. Είναι άλλο να χρησιμοποιήσει ιδιώτη, και το κάνουμε για να επιδιορθώσει βλάβες ίδρευσης, γιατί δεν έχεις, επαναλαμβάνω, τους υδραυλικούς. Δεν έχεις τα μέσα, να το πω πιο απλά, να μπορέσεις γρήγορα να αποκαθιστάς, και αυτό το κάνουμε και τώρα. Και άλλο πράγμα να παραδώσεις, να σου διαχειρίζεται όλο αυτό το πακέτο του νερού ένας ιδιώτης. Τώρα, επειδή είπατε επί ΕΙΔΑΠ και δεν θέλω τίποτα να μένει αναπάντητο, σας θυμίζω ότι τότε που γινόταν η κουβέντα, η ΕΙΔΑΠ ήταν ένα βήμα, το ξαναλέω, πριν την ιδιωτικοποίηση. Εμείς με την ΕΙΔΑΠ στη θητεία μας κάναμε συνεργασία. Ζητήσαμε τεχνογνωσία, τα έχω πει αυτά, τα ξέρει και το συμβούλιο. Μας έκανε και μελέτη. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Η ΕΙΔΑΠ όμως σήμερα δεν είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Τότε που γινόταν η κουβέντα, το 2013, ήταν ένα βήμα πριν την ιδιωτικοποίηση. Και αυτό που ανέτρεψε την ιδιωτικοποίηση είναι, νομίζω, το γεγονός ότι άλλαξε η κυβέρνηση. Μάλιστα. Αλλιώς, ενδεχομένως σήμερα θα μιλάγαμε για μια ιδιωτική ΕΙΔΑΠ. Εμείς λοιπόν με την ΕΙΔΑΠ σήμερα στη θητεία μας συνεργαστήκαμε. Πήραμε τεχνογνωσία, κατέβηκαν οι άνθρωποι κάτω, μας έκαναν συγκεκριμένη μελέτη. Δεν χρειάζεται τώρα να αναλύσω, δεν υπάρχει και ο χρόνος. Επομένως, είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα η παράδοση σε ιδιώτη. Για μας λοιπόν, για να επανέλθω στα ζητήματα των συμμαχιών που θέσατε κτλ., είναι βαθιά κόκκινη γραμμή, και είπα το παράδειγμα του νερού. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Εμείς γενικώς δεν καταργιόμαστε, δεν είμαστε από αυτούς που καταργιόμαστε τους ιδιώτες, διότι όπου απαιτείται το κάνουμε ήδη στη θητεία μας και τους χρησιμοποιούμε. Σας είπα το παράδειγμα των απορριμμάτων. Όταν δεν έχουμε, ας πούμε, μηχανήματα έργου για να φορτώσουμε, ας πούμε, τα απορρίμματα που υπάρχουν, παίρνουμε ιδιώτες και μας βοηθούν. Αντίστοιχα, όμως, είναι προφανές ότι εάν υπάρχει μία παράταξη η οποία είναι κοντά στη δική μας λογική, που λέει ότι όταν πραγματικά έχω θέμα, εκεί θα τις χρησιμοποιήσω. Δεν θα παραδώσω όμως κομμάτια της αυτοδιοίκησης, κομμάτια όπως η καθαριότητα, όπως η ίδρυυση, δεν θα τα παραδώσω στους ιδιώτες να τα διαχειρίζονται, ξαναλέω. Αυτό για μας, όταν έχουμε λοιπόν τέτοιες παρατάξεις που είναι κοντά στη δική μας άποψη, με αυτές μπορούμε να δούμε και να συνεργαστούμε. Και για να το κάνω πιο σαφές ακόμα, θα σας πω το εξής. Εμείς την επόμενη μέρα, εάν και την Κυριακή, την πρώτη Κυριακή, τώρα, μεθαύριο. Σε τρεις μέρες, και πριν γίνει η δεύτερη Κυριακή, εφόσον είμαστε, και αυτό θεωρούμε εμείς, είμαστε πεπισμένοι ότι θα είμαστε στο δεύτερο γύρο των εκλογών που θα γίνουν την πιο παραπάνω Κυριακή, θα απευθυνθούμε σε δυνάμεις που θεωρούμε, σε υποψήφιους, σε παρατάξεις, πείτε το όπως θέλετε, θα απευθυνθούμε με βάση τα προγραμματικά μας στοιχεία που
θεωρούμε ότι είναι πιο κοντινές και οι οποίες έχουν και στη σκέψη τους ένα προοδευτικό αποτύπωμα, μια προοδευτική κατεύθυνση, μια προοδευτική λογική. Σε αυτές θα απευθυνθούμε για να συνεργαστούμε, είτε αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, είτε αν δεν το καταφέρουμε τότε μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, μπορούμε να το καταφέρουμε και ενδεχομένως, γιατί θα υπάρχει και πολύ περισσότερος χρόνος, αν μας επιλέξουν πολίτες και είμαστε στη Δημοτική Αρχή, θα το κάνουμε από τη στιγμή, από τις 3 Ιουνίου που τελειώνουν εννοώ οι εκλογές, μέχρι 31 Οκτώου που λύγει αυτή η θητεία και 1 Σεπτεμβρίου αναλαμβάνει καινούργιες, και σε αυτό το διάστημα των 3 μηνών περίπου μπορούμε να συνεννοηθούμε με παρατάξεις που θα έχουν, επαναλαμβάνω, η συμφωνία θα έχει προγραμματικά στοιχεία που συμφωνούμε και θέματα τα οποία θα παλέψουμε, μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά με μία προϋπόθεση, στην οποία είμαι και κατηγορηματικός. Θα συνδιαχειριστούμε. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν θα σηκώσει μία παράταξη, όποια κερδίσει, το βάρος του να διαχειρίζεται, και η άλλη παράταξη θα είναι απ' έξω και θα πετάει πέτρες. Εάν συμφωνήσουν 2 ή 3 ή δεν ξέρω πόσες παρατάξεις, για να υπάρχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και να είναι πιο εύκολη η λειτουργία του, στην περίπτωση αυτή οι άνθρωποι και οι παρατάξεις που θα συμφωνήσουν και τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν και από θέσεις ευθύνης. Και αυτό για μας είναι κρίσιμο, γιατί έτσι, έτσι δένεται τα τσάλι στην πράξη. Δηλαδή, μέσα από τη συνδιαχείριση και αφού έχει συμφωνημένο πλαίσιο, τότε μπορείς να προχωρήσεις και τότε μπορεί να πετύχεις και καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες. Άρα η πρότασή μας είναι καθαρή, μάλιστα, επαναλαμβάνεται, την έχω πει δεκάδες φορές, τη λέω σε κάθε ομιλία μου και στα χωριά που πάω. Απ' την άλλη μεριά δεν έχω ακούσει καμία πρόταση. Καμία. Η οποία να είναι σαφής και συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει, πώς το λένε, σήμερα, ναι, ή αύριο με κάποια δήλωση. Αυτό που όμως μέχρι σήμερα έχω ακούσει ως αφήγημα είναι το γεγονός ότι όλοι ψαρεύουν σε θολά νερά. Εμείς θέλαμε να, οι πολίτες να είναι ενήμεροι από την αρχή για τις διαθέσεις και τις προθέσεις μας. Μάλιστα. Γι' αυτό στο δημόσιο λόγο μας είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στο πώς σκεφτόμαστε να συνδιαχειριστούμε με άλλες παρατάξεις, εφόσον το επιθυμούν την επόμενη μέρα. Παρατάξεις, επαναλαμβάνω, που έχουν, θα έχουν όμως προοδευτικά χαρακτηριστικά στα προγράμματα. Μάλιστα. Κύριε Δρακοταϊδή, νομίζω ότι σε όλες τις συνομιλίες μας είστε πάντα ξεκάθαρος απόψεις σας και δεν αφήνετε να γίνουν δεύτερες ερμηνείες, και νομίζω ότι αυτό συνέβη και σήμερα. Τα υπόλοιπα υποθέτω αύριο στην κεντρική σας προεκλογική ομιλία στις 8:30. Ένα σχόλιο λίγο και να κλείσουμε με αυτό. Έχει στυλιτευτεί από συνυποψήφιό σας η λογική του μπαλκονιού του προεκλογικού. Εγώ όταν ρώτησα τον κύριο Σολδάτο που τον είχα χθες, είπε ότι συμφωνώ, αλλά δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, για παράδειγμα. Υπάρχουν και συμπολίτες μας όπου πρέπει με έναν τρόπο να ακούσουν το λόγο μας. Τι να κάνουμε, θα ανέβουμε και στο προεκλογικό μπαλκόνι. Μου ασκήθηκε κριτική, όχι σε μένα, στην άποψη αυτή, το να γίνονται κεντρικές ομιλίες από μία παράταξη, νομίζω. Ναι. Ή τουλάχιστον σε μένα αυτό έπεσε στην αντίληψή μου. Ναι. Δεν άκουσα άλλη παράταξη να λέει το ίδιο. Ναι. Θα απαντήσω λοιπόν, όπως με ρωτάτε, για τη συγκεκριμένη παράταξη. Κοιτάξτε, όταν χτίζεις μία παράταξη με υλικά κατεδάφισης, δεν δικαιούσε να μιλάς για το παλιό. Θα γίνω ακόμα πιο σαφής. Ναι. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην ηλεκτρονική εποχή, αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε την αμεσότητα με τον πολίτη. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ανάγκη να γίνονται συγκεντρώσεις και στα χωριά και στην πόλη, και φυσικά να χρησιμοποιείται και το διαδίκτυο. Εμείς τα κάνουμε και τα δύο και το γνωρίζετε άλλωστε. Η επαφή με τον πολίτη και ο διάλογος, και δεν αναφέρομαι σε κεντρική προεκλογική ομιλία που είναι και κάπως απομακρύ με την έννοια ότι μιλάει ο ομιλητής και μετά τελειώνει. Όταν κάναμε ατέλειωτους διαλόγους, δεν υπήρξε μία μέρα που να φύγαμε από κάποια συγκέντρωση σε κάποιο χωριό, από το πιο μικρό που μπορεί να έχει 5 ανθρώπους και να κουβεντιάζεις, μέχρι το πιο μεγάλο που μπορεί να έχει 50, στο οποίο να φύγαμε πριν από τις 12 παρά. Που να σταμάτησε, εννοώ, η συζήτηση πριν τις 12 παρά. Αυτό σας λέει κάτι. Φυσικά και λέει κάτι. Λέει ότι οι πολίτες διψούν,
θέλουν ενημέρωση, θέτουν ερωτήματα, θέλουν απαντήσεις. Όταν κάνεις λαϊκές συνελεύσεις στο ενδιάμεσο της θητείας σου, γιατί τις κάνεις? Για προεκλογικούς λόγους? Όχι βέβαια, αφού είσαι στη διάρκεια της θητείας σου. Τις κάνεις γιατί θέλεις να ανέχεις αυτή την κουλτούρα. Τώρα, κοιτάξτε, γιατί να γίνει, λέει, κεντρική προεκλογική συγκέντρωση? Εγώ νομίζω, κατά τη γνώμη μου, αυτό δείχνει μια αδυναμία. Μάλιστα. Από αυτόν που κάνει αυτή την κριτική. Αδυναμία όχι μόνο διατύπωσης λόγου. Σας είπα και το παράδειγμα με το θέμα των προγραμμάτων, εννοώ των έντυπων προγραμμάτων. Δείχνει μια αδυναμία και από τη δική του στη μεριά και στην εκφορά του λόγου και στη δυνατότητα του λόγου και κυρίως στη δυνατότητα των προτάσεων, εννοώ. Δεν εννοώ το αν μιλάει κάποιος καλά ή κακά. Κάποιος μπορεί να μιλάει καλύτερα, κάποιος χειρότερα, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι τι προτάσεις το δημόσιο λόγος διατυπώνεις και πώς αυτό το επικοινωνείς με τους πολίτες. Εμείς θέλουμε με όλους τους τρόπους να επικοινωνούμε με τους πολίτες και επιλέγουμε σε συγκεντρώσεις λιτές, σε συγκεντρώσεις που δεν γίνονται show. Μάλιστα. Λες και θα βγει να μιλήσει ο Ρουβάς, ας πούμε, να τραγουδήσει, συγγνώμη, ο Ρουβάς. Σε συγκεντρώσεις δηλαδή που έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ναι. Τι επιζητούμε? Επιζητούμε να πούμε τις απόψεις μας, να τις ακούσουν οι πολίτες και να κρίνουν. Αν αυτό είναι παλιό, αναρωτιέμαι ποιο είναι το καινούριο. Το καινούριο είναι να γίνεται όλη αυτή η κουβέντα μέσα από το Facebook και να ξεκατηνιάζονται, επιτρέψτε μου τη φράση, υποψήφιοι δήμαρχοι που θέλουν να διακυβερνήσουν τον τόπο, είτε με άλλους υποψήφιους συναδέλφους, δημάρχους. Αυτός είναι ο διάλογος. Εμείς λοιπόν, όσο σοβαροί που θεωρούμε ότι είμαστε, δεν συμμετέχουμε σε όλο αυτό το παιχνιδάκι. Μάλιστα. Εμείς κάνουμε τη δική μας προβολή μέσα από το διαδίκτυο και με όσους τρόπους μπορούμε. Θεωρούμε όμως αναντικατάστατο, ξαναλέω, την αμεσότητα της επαφής που σου δίνει ο διάλογος ή μια ομιλία που ο πολίτης άμεσα μπορεί να καταλάβει και τις δυνατότητες αυτού που μιλάει και τις ιδέες του και να κρίνει καλύτερα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να κατεθούν ιδέες και προτάσεις για τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας. Και τέτοια έλλειψη σε αυτή την προεκλογική περίοδο, όπως σας είπα και στην αρχή, υπάρχει. Μάλιστα. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό, δεν υπάρχει με απλά λόγια σοβαρό αφήγημα, να το πω με άλλη φράση. Μάλιστα. Από τη μεριά των συναδέλφων μου. Και αυτό είναι ένα έλλειμμα για την κοινωνία. Εμένα δεν μου κάνει, δεν είναι ζήτημα αν θα μου κάνει καλό ή κακό. Είναι ένα έλλειμμα για την ίδια την κοινωνία. Κύριε Δραγκονταϊδή, εύχομαι καλή επιτυχία. Εμείς εδώ θα είμαστε για να καταγράφουμε τις εξελίξεις. Καλή δύναμη στον αγώνα σας και καλή προεκλογική συγκέντρωση αύριο. Θα μου επιτρέψετε μία φράση. Παρακαλώ. Θέλω να καλέσω όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των πεπιθήσεών τους, των πολιτικών, των παραταξιακών κτλ., να έρθουν να ακούσουν. Δεν θα τους καλέσω να έρθουν να χειροκροτήσουν. Θα τους καλέσω να έρθουν να ακούσουν. Τους καλούμε λοιπόν αύριο στις 8.30 ώρα στην κεντρική πλατεία που είναι η κεντρική μας συγκέντρωση. Θέλω, επαναλαμβάνω, να μας κρίνουν, να μας κρίνουν αυστηρά όπως προείπα και ταυτόχρονα να μας κρίνουν και δίκαια. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, το επαναλαμβάνω σε όλες τις ομιλίες μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον πολίτη να κρίνει με αυτά τα χαρακτηριστικά που περιέγραψα και από την άποψη αυτή θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες και να δουν μέσω του προγράμματος ήδη που διακινήσαμε, αλλά και κυρίως να ακούσουν σε πρώτο χρόνο τις θέσεις, τις απόψεις μας και φυσικά να ασκήσουν και την κριτική τους. Καλό βράδυ, Δήμαρχε. Καλή επιτυχία. Ήταν χαρά μας όσο ελεξιδεύαμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.